Επεισόδια αυτή την ώρα έχουμε, κυρίες και κύριοι, έξω από την ΑΣΟΕ. Πάμε λοιπόν στην Πατησίων. Εκεί βρίσκεται ο Διονύσης Βυθούλκας να μας μεταφέρει την εικόνα. Διονύση, τι συνέβη? Δώρα, πριν από ελάχιστα λεπτά ηρέμησαν τα πνεύματα. Βρισκόμαστε έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Όπως βλέπετε και εσείς στο βάθος, ομάδες εξουσιαστών προσπάθησαν να δημιουργήσουν πρόχειρα οδοφράγματα. Εκείνη τη στιγμή επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση χημικών. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δώρα, οι εξουσιαστές έχουν μπει μέσα στο προάβλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Από εκεί και πέρα, στο περιβάλλοντα χώρο και στα γύρω στενά, βρίσκονται σε επιφυλακή αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να επέμβουν εάν κριθεί απαραίτητο. Νωρίτερα, οι ομάδες αυτές αντιεξουσιαστών συμμετείχαν σε συλλαλητήριο υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών στην πλατεία Βικτωρίας. Διαμαρτύρονταν και για την συγκέντρωση που πραγματοποιούσαν την ίδια ώρα επιτροπές κατοίκων της πλατείας Βικτωρίας, της πλατείας του Αγίου Παντελεήμονα και της πλατείας Αμερικής, οι οποίοι ζητούν να φύγουν από τις γειτονιές τους οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Κάποια στιγμή τους απέκλεισαν οι αστυνομικοί στην οδό Χιέδες. Στη συνέχεια έκαναν πορεία εδώ προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και, όπως είπαμε, αυτή την ώρα βρίσκονται εντός του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Μάλιστα, πάντως έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση απ' έξω. Εντός του Οικονομικού Πανεπιστημίου βρίσκονται οι διαδηλωτές. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Βυθούλκα.